Υπάρχει μια ερώτηση σε αυτές τις συνθήκες. Ακούμε πολλά. Τελικά, ρε παιδί μου, σου λέει, η οικογένεια αυτού του κοριτσιού δεν έχει καμία ευθύνη. Οι γονείς πρώτοι. Να το κουβεντιάσουμε. Πρώτοι δεν είναι οι γονείς. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση που λέει, εντάξει, συμφωνούμε με όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ, πρέπει όμως να αυστηροποιηθούν και οι ποινές σε βάρος των δραστών τέτοιων εγκληματικών πράξεων και τα ισόβια να είναι ισόβια, κάπως αυτό. Αυτό ναι. Να το κουβεντιάσουμε. Αν είναι σωστά, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Και το τρίτο ερώτημα που τέθηκε είναι ποια είναι η πείρα σε σχέση με τέτοιες εγκληματικές πράξεις υπήρχαν την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον 20ο αιώνα με επίκεντρο κατά κύριο λόγο τη Σοβιετική Ένωση και πώς αντιμετωπίζανε αυτά τα ζητήματα. Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημα, από το πρώτο ερώτημα, η αλήθεια είναι ότι όντως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά για το ποια είναι η ευθύνη της οικογένειας. Το θέμα είναι ότι εμείς στο επίκεντρο θέλουμε να βρεθεί ποια είναι η ευθύνη του κράτους που μια οικογένεια ουσιαστικά φτάνει στο σημείο να είναι τα παιδιά προστάτευτα. Γι' αυτό κάναμε και όλη αυτή την ανάλυση. Γιατί και η οικογένεια ως θεσμός δεν αναπτύσσεται έξω από την κοινωνία. Είναι κομμάτι της κοινωνίας. Και όλα αυτά που ζούμε γύρω μας αναπαράγονται και μέσα στην οικογένεια. Θα μου πείτε κάθε οικογένεια δηλαδή θα έχει ένα παιδί το οποίο θα κακοποιηθεί σεξουαλικά ή αντίστοιχα κάθε οικογένεια θα καταλήξει να έχει ένα παιδί που θα είναι υποψήφιος δράστης τέτοιων εγκληματικών πράξεων. Όχι, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι αλληλεπιδρούν πάρα πολλοί παράγοντες και η αλήθεια είναι ότι το κράτος έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες τη δυνατότητα για να μπορούν να στέκονται στα πόδια τους. Δείτε όμως τώρα τι συναντάμε. Συναντάμε ένα κράτος που έχει ρίξει όλη την ευθύνη στην ίδια την οικογένεια. Δηλαδή τι είναι το παιδί, διοκτησία της οικογένειας. Ποια είναι η ευθύνη του. Του κράτους λέω. Γι' αυτό και εμείς καταγγέλουμε αυτό το γεγονός, το ότι θεωρούν κόστος τη χρηματοδότηση τέτοιων υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν έχετε δει από τον προϋπολογισμό, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023 ετοιμάζονται να δώσουν 15 δις ευρώ για επιχειρηματικούς κολοσσούς σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, κατά κύριο λόγο αυτό που λένε πράσινη μετάβαση. Τα ζήσαμε τα πράσινα άλογα με την έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας και ακρίβειας και βέβαια στον τομέα της τεχνολογίας της ψηφιακής μετάβασης. Για να μπορέσουν να καλυφθούν ορισμένες τρύπες από τις αυξανόμενες ανάγκες μας, με το ζόρι θα δώσουν 3,5 δις ευρώ. Και θα δείτε και σε σχέση με τον προϋπολογισμό για τις δομές πρόνοιας. Άρα, το ένα κομμάτι είναι πώς στηρίζονται ενιαία όλα τα παιδιά, ώστε να μπορούν, έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες δυνατότητες. Δεν συναντάνε μια σειρά ταξικά εμπόδια και φραγμούς. Δηλαδή έχει την ίδια δυνατότητα κάθε παιδί να μορφωθεί, που πλέον ξεκινάνε από την πρώτη και τη δευτέρα δημοτικού να κάνουν μαθήματα, πώς το λένε, μελέτη, πώς το λένε τώρα. Και αναπτύσσονται και ολόκληρα κέντρα ιδιωτικά για τη μελέτη των παιδιών του δημοτικού. Έχουν την ίδια δυνατότητα όλα τα παιδιά για να μπορέσουν να αθληθούν, να αναπτύξουν άλλες ικανότητες και κλείστους αναγκές για την εξέλιξη και την ανάπτυξη προσωπικότητας, όπως πολιτιστικές δραστηριότητες. Κριτήριο είναι η τσέπη του γονιού. Πού εξασφαλίζονται. Εδώ, στο κολυμβητήριο εδώ του Εγάλεω, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο έχει πάει η συνδρομή, που είναι μια υποδομή που ανήκει στο Δήμο, στο κράτος, στο δημόσιο, και την ίδια στιγμή μας καλούν να συμβιβαστούμε
ότι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία του νερού για να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας. Και λέγανε στα παιδάκια δεν θα πάθετε και τίποτα αν μπείτε στο παγωμένο νερό, γιατί τα καημένα πηγαίνανε στη μικρή πισίνα, ναι, ναι, που ήταν πιο ζεστό το νερό κτλ. Μπορούμε να συμβαστούμε με αυτό? Όχι βέβαια. Αυτά λέμε ότι είναι τα εμπόδια, οι φραγμοί, τα ταξικά εμπόδια όπως λέμε συχνά, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και στερούν τη δυνατότητα να υπάρξουν ολόπλευρα μέτρα προστασίας και στήριξης. Από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και τον προβληματισμό σε σχέση με το πώς θα αυστηροποιηθεί το ποινικό πλαίσιο. Η ίδια ιστορία έχει δείξει ότι από μόνη της η αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου που το ΚΚΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις δεν αρκεί για να μπορέσεις να προλάβεις ή και να προστατεύσεις τα θύματα τέτοιων εγκληματικών πράξεων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία που βέβαια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, πολλά άρθρα του μένουν σε αχρηστία. Τι γίνεται? Έχουμε περιορισμό με την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία σε σχέση με τέτοια αποτρόπαια περιστατικά μέσα στην οικογένεια. Δυστυχώς δεν έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν οι άλλοι οικονομικοί παράγοντες που είπαμε πιο πριν. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εκείνες οικονομικές κοινωνικές προϋποθέσεις για να μπορέσει μια γυναίκα μαζί με τα παιδιά της να σταθεί στα πόδια της, να βρει το κουράγιο να καταγγείλει την κακοποίησή της και βέβαια στη συνέχεια να προχωρήσει τη ζωή της και να ενταχθεί. Πώς να το κάνει αυτό όταν υπάρχουν 19 ξενώνες μόνο για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους σε ολόκληρη την Ελλάδα? Όταν υπάρχουν ελάχιστοι συμβουλευτικοί σταθμοί μόνο στα δυτικά, υπάρχει ένας συμβουλευτικός σταθμός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακοποίησης στο Περιστέρι, για ολόκληρα τα δυτικά τώρα σκεφτείτε, με όλα αυτά τα περιστατικά που είπαμε. Άρα ναι, και αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, ακόμα και οι ποινές που θα επιβληθούν. Άκουγα μια συζήτηση την Κυριακή, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα κανάλια τέλος πάντων, που έλεγε ότι η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όταν ο άλλος φάει 25 χρόνια να εκτεί 25 χρόνια. Να τα εκτείς. Το θέμα είναι αυτό το προβληματισμό που έβαλε και ο φίλος, με τι όρους γίνεται ο σοφρονισμός. Υπάρχει σοφρονισμός αυτή τη στιγμή στις φυλακές? Δηλαδή να πούμε οι ποινές να είναι αυτές που πρέπει, αλλά ταυτόχρονα εμείς διεκδικούμε και ένα σοφρονιστικό σύστημα, ούτε κοινωνική λειτουργή, μπαίνουν ελάχιστοι στις φυλακές. Ούτε ψυχολόγοι. Και εγώ να σας πω και κάτι, θα μπορούσε να γίνει και επιστημονική κοινωνική έρευνα και για το προφίλ του δράστη, μάλλον για την προσωπικότητα του δράστη. Πώς διαμορφώνεται αυτή η προσωπικότητα, για να δεις πώς θα λειτουργήσει ως κοινωνία και με μέτρα πρόληψης και να δεις και άλλα ζητήματα στην πορεία. Όταν όμως δεν υπάρχει τέτοιο σοφρονιστικό σύστημα, αλλά είναι της λογικής της μείωσης της βλάβης και της διαχείρισης, θα βλέπουμε τέτοια αποτρόπαια και αποκρουστικά πράγματα, ο άλλος να εκτεί την ποινή του, να αποφυλακίζεται και να επαναλαμβάνει το ίδιο έγκλημα σε βάρος παιδιών. Πιο 73 χρονών ήταν ή 63 ο άλλος. 63. Που επανέλαβε πάλι το ίδιο πράγμα σε βάρος ανήλικου. Η αφετηρία λοιπόν σε σχέση με τη δική μας αντίληψη είναι που είναι διαχωριστική, που είναι η διαχωριστική γραμμή σε σχέση με αυτό που ισχύει σήμερα, είναι ότι εμείς αντιμετωπίζουμε την ανθρώπινη ζωή του εργαζόμενου ανθρώπου που είναι ο παραγωγός του κοινωνικού πλούτου. Αυτή την υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής με τέτοιους όρους ποτέ του δεν την εξασφάλισε ο καπιταλισμός,
ούτε την περίοδο της Γαλλικής Αστικής Επανάστασης. Μπορεί διακηρυκτικά να το έλεγε, δεν σας μιλώ τώρα για δουλοκτησία και φεουδαρχία, εκεί δεν υπάρχουν ούτε καν ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμενες τάξεις. Αλλά στον καπιταλισμό που υποτίθεται διακήρυξε την ισότητα των πολιτών, πού είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής? Πώς προστατεύονταν τα ανήλικα παιδιά που περιγράφει με τόσο έντονο τρόπο στα έργα του ο Μάρξ και ο Έγγελς για την κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, που δουλεύαν 8 και 9 χρονών κάτω στα ορυχεία με πολύ σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο τον οργανισμό τους? Πού ήταν? Πού ήταν η ευαισθησία των κρατών σε σχέση με την προστασία της ανθρώπινης ζωής ακόμα και των παιδιών σε συνθήκες υπεριαλιστικών πολέμων? Πού ήταν? Αλλά και σήμερα, πώς σέβονται την ανθρώπινη ζωή όταν μετράμε σχεδόν καθημερινά συναδέλφους μας που σκοτώνονται στα πλαίσια των εργατικών ατυχημάτων, στους ίδιους τους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε γκέτο? Η δική μας λοιπόν αφετηρία και αντίληψη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής που δεν μπορεί να κομματιάζεται, είναι ίση για όλους. Και αυτή ήταν και η αρχή που ακολούθησαν από τα πρώτα βήματά τους και μετά την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση πάνω από 100 χρόνια πριν, το ίδιο το νεαρό Σοβιετικό κράτος. Γιατί μαζί με το τσάκισμα του κρατικού μηχανισμού του τσαρισμού και της αστικής τάξης, το νεαρό Σοβιετικό κράτος κατήργησε και όλους αυτούς τους νόμους που διατηρούσαν και ενίσχυαν τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στα πλαίσια των εκμεταλλευτικών κοινωνιών. Και δεν άφησε κυριολεκτικά πέτρα πάνω στην πέτρα. Εξασφάλισε σε όλους το καθολικό δικαίωμα στην εργασία. Σε συνθήκες υψηλών ποσοστών αναλφαβητισμού πήρε μέτρα για να μπορέσουν να πάνε σχολείο όλοι και όλες. Έτσι φτάσαμε να έχουμε περιπτώσεις γυναικών που αναδείχθηκαν σε όλα τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, σε όλα τα πεδία των τεχνών του πολιτισμού, που αναδείχθηκαν σε πρωταγωνίστριες κυριολεκτικά των κοινωνικών εξελίξεων. Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής σε ηλικία 23 ετών ήταν η Πάσα Αγγελίνα, που εκλέχτηκε στο Ανώτατο Σοβιέτ πολύ πριν το 1930. Η πρώτη γυναίκα υπουργός ήτανε στο νεαρό Σοβιετικό κράτος, η Αλεξάνδρα Κολοντάη. Άρα λοιπόν διαμόρφωσε το νεαρό Σοβιετικό κράτος όλες εκείνες τις συνθήκες για να έχουν όλοι και όλες με βάση τις δυνατότητες, γιατί σκεφτείτε και τι παρέλαβε, έτσι, τώρα μιλάμε 1917, να έχουν όλοι και όλες τις ίδιες δυνατότητες να εξελιχθούν και με την ατομική τους εργασία να προσφέρουν στη συνολική κοινωνική εργασία. Από αυτή τη σκοπιά αντιμετώπισε και το ζήτημα του ποινικού κώδικα. Αυτές οι κατακτήσεις αποτυπώθηκαν στον ποινικό κώδικα. Πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση αναγνωρίστηκε ο βιασμός ως έγκλημα το 1926. Σκεφτείτε τώρα, έτσι. Και βέβαια αναγνωριζόταν σεξουαλικό έγκλημα όταν κάτι γινόταν χωρίς τη θέληση του άλλου, δηλαδή δεν προϋπέθεται ότι θα υπήρχε σωματική ή άλλου είδους βία, ακόμα και αν δήλωνες ότι εγώ δεν επιθυμώ να συνεχίσω αυτή την ερωτική σχέση, εκλαμβανόταν ως έγκλημα. Και βέβαια αναφερόντουσαν ακόμα και αυτά που σήμερα μας λένε ότι το κουκουέ, γιατί αναφερόνταν ως έγκλημα ακόμα και η ψυχολογική πίεση, ακόμα και η πίεση για οικονομικούς λόγους που μπορεί να είχε υποστεί μια γυναίκα ή ένα παιδί στα πλαίσια της οικογένειας.
Και σημασία δεν είχε ούτε η ηλικία ούτε η ηθική κατάσταση μιας γυναίκας για να θεωρηθεί μια σεξουαλική επίθεση ως βιασμός. Ξέρετε όμως, οι σοβιετικοί νομικοί επιστήμονες ασκούσαν δρυμία κριτική στην τακτική που ακολουθούσαν άλλα κράτη που σήμερα μπορεί να θεωρούμε και ιδιαίτερα εξελιγμένα όσον αφορά τη θέση της γυναίκας και διατηρούσαν κραυγαλαίους αναγρονισμούς για τέτοια σεξουαλικά εγκλήματα μέχρι και τη δεκαετία του 80. Δεκαετία 80 σκεφτείτε. Οι κώδικες του Βελγίου και της Γαλλίας το 1967 δικαιολογούσαν τη δολοφονία της γυναίκας μύχου εφόσον οι πράξεις συντελούνταν μέσα στη συζυγική εστία.